Η γαλλική Naval Group είπε σήμερα να μας τρελάνει από ό,τι φαίνεται και δημοσίευσε φωτογραφίες από την πρώτη γαλλική φρεγάτα τύπου FDI, γνωστή και ως Μπελαρά, που πραγματικά δείχνουν την ομορφιά του σχεδιασμού των νέων μονάδων τόσο του γαλλικού στόλου όσο και του ελληνικού. Οι φωτογραφίες δείχνουν το πλοίο εκτός δεξαμενής να κινείται στο να φτάσει στο σημείο που βρίσκεται και το νέο ραντάρ τύπου AESA Sea Fire της Θαλής, που μάλιστα σε μία από τις φωτογραφίες φαίνεται και εγκατεστημένο πάνω στη φρεγάτα. Το πλοίο δεν είναι ακόμα έτοιμο, αλλά με την ταχύτητα που κινούνται οι Γάλλοι, από ό,τι φαίνεται το πρόγραμμα ναυπήγησης τόσο των δικών τους πλοίων όσο και των δικών μας τρέχει με αυξημένους ρυθμούς, κάτι το οποίο είναι πολύ θετικό για το χρονοδιάγραμμα της άφιξης των πρώτων μονάδων για το ελληνικό πολεμικό ναυτικό. Το σημαντικό είναι ότι το πρώτο πλοίο είναι γαλλικό και έτσι μέσα των δοκιμών του θα διορθωθούν σε αυτό ενδεχόμενα προβλήματα που θα προκύψουν ώστε να γίνει ακόμα πιο αξιόπιστη ναυπηγική διαδικασία των υπόλοιπων φρεγατών τύπου FDI. Υπενθυμίζουμε ότι η δεύτερη φρεγάτα που ναυπηγείται αυτή τη στιγμή στη Λωριάν είναι η πρώτη ελληνική FDIHN με το όνομα Κίμων, που αποτελεί και το όνομα της κλάσης των φρεγατών του πολεμικού ναυτικού. Εμείς δεν έχουμε να πούμε κάτι παραπάνω πέρα από το να απολαύσετε τις φωτογραφίες, όσο περιμένουμε φωτογραφίες και από την πρώτη FDIHN. Αν έχετε εσείς κάτι να πείτε και να σχολιάσετε, γράψτε το κάτω από τα σχόλια αυτού του βίντεο. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στο msHD.gr και μην ξεχάσετε να κάνετε like και εγγραφή στο msHD.